Ο ανθρώπινος εγκέφαλος δεν μπορεί να αντιληφθεί καμία πρόταση που είναι φτιαγμένη αρνητικά. Ας κάνουμε ένα μικρό τεστ. Θα σας πω τώρα να μην σκεφτείτε κάτι. Μην σκεφτείτε έναν ελέφαντα. Κατευθείαν το μυαλό σας πήγε στον ελέφαντα. Και μάλιστα όταν κάποιοι έλεγαν σαν δάσκαλό μου ότι δεν μπορούν να δουν εικόνες, δεν μπορούν να φανταστούν εικόνες σε οραματισμούς, σε διαλογισμούς κτλ. Τους έλεγε μη φανταστείς έναν ροζ ελέφαντα που κατουράει ένα κόκκινο ζουμί. Γεια σου δάσκαλε. Λοιπόν, και κατευθείαν φαντάζεσαι τον ελέφαντα που κατουράει εκείνο το ζουμί. Έτσι, ακριβώς ό,τι σου πούμε να μην φανταστείς, αυτό θα φανταστείς. Ο εγκέφαλος λοιπόν δεν καταλαβαίνει το αρνητικό. Οπότε όταν λέτε «Δεν θέλω το σπίτι μου να πιάσει φωτιά», στην ουσία εστιάζεται στη φωτιά. «Δεν θέλω να έχω εμπόδια», στην ουσία εστιάζεται στα εμπόδια. «Δεν θέλω να έχω χρέη», στην ουσία εστιάζεται κατευθείαν στα χρέη. Αυτό είναι άλλωστε και ο τρόπος που χρησιμοποιούν και οι ψυχολόγοι ή η σωστή παιδαγωγή σε ένα παιδί. Δεν λένε «Μην κάνεις αυτό», δεν λένε «Μην τρως στο κρεβάτι», λένε «Τρώε στο τραπέζι». Έτσι λειτουργεί ο εγκέφαλός μας. Έτσι λειτουργεί, έτσι μαθαίνει, έτσι υλοποιεί. Άρα πάντα εστιάζουμε στα θετικά και προσπαθούμε να λέμε πάντα εκφράσεις θετικές. Και να σας πω, συγγνώμη που έχω καθυστερήσει να κάνω βίντεο, αλλά έχω πέσει με τη μούρη αυτόν ένα μήνα στο να φτιάξω το καινούριο τεράστιο e-shop με τα ρούχα συχνοτήτων. Τα ρούχα που θα είναι βασισμένα στους πίνακες συχνοτήτων. Και έχουμε δει ότι οι πίνακες συχνοτήτων κάνουν θαύματα. Οπότε φανταστείτε αυτές τις συχνότητες να τις φοράμε πάνω στο βιοπεδίο μας. Έχετε δει ένα βιντεάκι με ένα κοριτσάκι που έχω στο κανάλι μου στο YouTube, στο οποίο υπάρχει ένα μηχάνημα βιοπεδίου. Θα το έχω σύντομα κι εγώ και θα μπορούμε να κάνουμε διάγνωση του βιοπεδίου σας κατευθείαν από την κάμερα. Θα δείτε πώς λειτουργεί. Αλλά δείτε το βιντεάκι που έχω στο κανάλι μου, θα το βάλω εδώ στην περιγραφή. Είναι ένα μικρό κοριτσάκι και το έχουν βάλει κάτω από αυτό το software στην ουσία. Και φαίνεται να σηκώνονται και τα 7 του σώματα. 6, για την ακρίβεια, το 7ο μένει εκεί. Κάποια στιγμή θα τα εξηγήσουμε αυτά. Αυτά είναι τα βιοπεδία του λοιπόν. Βλέπουμε το βιοπεδίο του εκείνη την ώρα. Όταν λοιπόν το βιοπεδίο μας ακουμπάει κατευθείαν στη συχνότητα, είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Φιλιά πολλά σε όλους. Σας αγαπώ πολύ.